Καλημέρα Θανάση, καλημέρα και στον Αντρέα. Πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι κάθε σκεπτόμενου πολίτη, κάθε φορολογούμενου πολίτη, αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ο κύριος Καλαβρουζιώτης, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής εδώ στο Αγία Σοφία, που είναι εκτός λειτουργίας εδώ και 5 μήνες περίπου, ενώ από το 2011 κάποιες φορές ανοίγει, κάποιες φορές κλείνει. Επίσης είναι και πρόεδρος της Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας. 500 περίπου είναι τα περιστατικά κατά μέσο όρο το χρόνο που χρήζει ένα παιδάκι μία εξέταση καρδιολογική ή χειρουργείου. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στον κύριο Καλαβρουζιώτη να μας τα πει. Κύριε Καλαβρουζιώτη. Καλημέρα σας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το Παιδοκαρδιολογικό Κέντρο του Αγίας Σοφία είναι το μοναδικό σε εθνικό σύστημα υγείας και το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτει όλη την Ελλάδα και το οποίο όμως τα τελευταία 9 χρόνια ταλαιπωρείται με κλεισίματα, με αναστολές λειτουργίας και με τέτοια πράγματα και με βαθύτατη υπολειτουργία λόγω υποστελέχωσης κυρίως του νοσοκομείου, κατά πρώτο λόγο του νοσοκομείου από πλευράς αναισθησιολόγων και εντατικολόγων και κατά δεύτερο λόγο και νοσηλευτών και κατά δεύτερο λόγο από εμάς τους καρδιοχειρουργούς. Εδώ και 3 μήνες λόγω της επιδημίας του κορονοϊού ή μάλλον με αφορμή την επιδημία του κορονοϊού η καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα η οποία είχε ολοκληρώσει κάποια ανακαίνιση που είχε γίνει χρησιμοποιείται υποτίθεται για μονάδα κορονοϊού. Και έτσι εμείς είμαστε σε αναστολή λειτουργίας εδώ και 3 μήνες. Άρα ακόμα είναι κλειστή η μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα περιστατικά της Ελλάδας πηγαίνουν είτε στο ΝΑΣΙΟ είτε στα ιδιωτικά κέντρα. Και αυτό βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο, διότι το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία είναι το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ελλάδας που έχει όλες τις ειδικότητες και μπορεί να καλύψει το παιδί το οποίο μπορεί να έχει και άλλα προβλήματα εκτός της καρδιάς του πλήρως. Συν το γεγονός ότι μπορεί να καλύψει το παιδί από πλευράς νοσηλείας για όσο αυτό χρόνο αυτή χρειαστεί. Διότι η νοσηλεία ενός παιδιού με συγγενή καρδιοπάθεια και ενδεχομένως και με άλλα προβλήματα μπορεί να είναι πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες, ακόμα και μήνες. Και το οποίο βέβαια ούτε το ΝΑΣΙΟ, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά τα άλλα κέντρο, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο τα ιδιωτικά, είναι σε θέση να το αντέξουν για οικονομικούς λόγους. Πότε είναι προγραμματισμένη αυτό το οποίο ζητάμε λοιπόν είναι να μην υπάρχει το δίλημα ή μονάδα COVID ή μονάδα καρδιοχειρουργική, αλλά να υπάρχουν και τα δύο και βεβαίως να ανοίξει η παιδοκαρδιοχειρουργική μονάδα, η εντατική μονάδα του Αγία Σοφία για να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε. Πότε προβλέπετε να ανοίξει? Έχετε κάποια εικόνα πότε θα ανοίξει? Δεν έχουμε καμία εικόνα για το πότε θα ανοίξει. Απολύτως καμία. Αν μου επιτρέπει, Θανάση, να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Καλαβρουζιώτη, γιατί το συζητάγαμε πριν συνδεθούμε, που δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι γιατροί το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ εδώ στον Παιδών και πώς απαντά το κράτος. Κύριε Καλαβρουζιώτη, προτείνατε, επειδή είναι δικά σας τα παιδιά από το Αγία Σοφία, στην πολιτεία, εσείς οι 5 καρδιοχειρουργοί που είσαστε εδώ στο Αγία Σοφία, να πάτε να συνεισφέρετε στο ΟΝΑΣΙΟ, να χειρουργείτε τα παιδιά εκεί. Τι σας απάντησαν, για πείτε μας. Κοιτάξτε, το Μάρτιο, όταν η μονάδα μας, η καρδιοχειρουργική μονάδα, αποφασίστηκε ότι δεν θα λειτουργήσει πλέον και άρα εμείς δεν έχουμε αντικείμενο εργασίας σαν καρδιοχειρουργοί, ζητήσαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην άλλη δημόσια δομή, όπως διαφημίζεται και όπως υποτίθεται ότι είναι, στο ΟΝΑΣΙΟ ή ενδεχομένως στα νοσοκομεία ενηλίκων, αν υπάρξουν ανάγκες εκεί. Απλώς δεν πήραμε απάντηση. Γιατί πολύ απλά θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, πρέπει ως χειρουργοί να συνεχίσουμε να χειρουργούμε. Εξάλλου, τα παιδιά τα οποία στέλνονται στο ΟΝΑΣΙΟ πρώτα περνάνε συνήθως από το Αγία Σοφία και είναι τροποτινά εντός εισαγωγικών δικά μας παιδιά. Και, εν πάση περιπτώσει, ζητάμε να συνεχίσουμε να ασκούμε. Μπορείτε να μας πείτε πόσα παιδάκια τώρα είναι σε αναμονή που περιμένουν να χειρουργηθούν και ποια είναι βεβαίως πολύ σοβαρά περιστατικά εξ αυτών που πρέπει να χειρουργηθούν εδώ και τώρα, όπως λέμε. Ναι, υπάρχουν τέτοια περιστατικά για τα οποία η διοίκηση και η πολιτεία βρίσκουν λύσεις αδιάφορες εκτός που δεν προβλέπουν το Αγία Σοφία όμως. Ατομικά δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, στη λίστα για καθετριασμούς είναι περίπου 24 παιδιά και για χειρουργείο περίπου 19 ή 18. Αλλά από αυτά υπάρχουν 3 ή 4 τα οποία θέλουν άμεση χειρουργική επέμβαση. Και σας λέω, η λύση η οποία προτείνεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από την πολιτεία δεν προβλέπει το Αγία Σοφία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη Λάπα και τον κύριο Καλαβρουζιώτη. Πολύ σημαντικό θέμα. Και εγώ σας νομίζω οφείλουν οι πάντες να ενισκύψουν αναλόγως.